Κώστα! Μινοξυλάκι! Κώστα! Κώστα! Τα πήγαν στο νοσοκομείο. Τι? Μία τρία δεν κάνει, είναι τροφή! Δεν κάνει αντρέα για τους νικήσα! Τόσο το καλύτερο! Μία τρία φτάσουν! Δεν κάνει αντρέα! 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 Το μωράτε μωρά, πιάσε το μωρά, θα κάνει κακά! Αντρέα! Δηλαδή που σε καλούνε σε... Απολογία? Ναι. Είναι. Μπορεί δηλαδή να σε βάλουν και φυλακή? Όχι και φυλακή. Πω, παλαβή είσαι. Πού θες να ξέρω? Μπορεί να με διώξουν από την εθνική ομάδα, το καταλαβαίνεις αυτό. Εμένα το Μουράτι από την εθνική. Έχω κι εγώ κάτι να σας πω. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πιο εντάξει από όλους. Και τα αποδείξαμε όσες φορές παίξαμε στα ξένα τα γήπεδα. Αν νομίζετε πως δεν έκανα καλά, τιμωρήστε με. Τέτοια λεβεντόπεδα είναι και ο Μανταλόζης και ο Πετρόπουλος και ο Πούλης. Και εσύ είσαι λεβεντιάτρικο. Εμένα άσε με, εγώ γέρασα. Όχι και γέρασα. Μπορεί γέρασα σου λέω. Εμένα ας με βγάλουνε. Τα παιδιά θα τα ξαναπάρουνε. Από τους φίλους που έμειναν, αυτός με το καπέλο είναι ο Μουράτης σήμερα. Τον ίδιο, όσο και να ψάξαμε, δεν καταφέραμε να τον βρούμε πουθενά. Ίσως να θέλει να μείνει στην αφάνεια, γιατί βαρέθηκε πια τη δόξα, τους τριάμβους, τα χειροκροτήματα. Μας είπαν ότι περιφέρεται γύρω από το γήπεδο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, κάτι ανάλογο με τους εγκληματίες που τριγυρίζουν στο χώρο του εγκλήματος. Ανακαλύψαμε το σπίτι του σε ένα γραφικό δρομάκι απέναντι από το γήπεδο. Αλλά όσες φορές και χτυπήσαμε δεν μας άνοιξε κανείς. Μας νόμιζαν για ενοχλητικούς θαυμαστές. Απέναντι από το γήπεδο μας είπαν ότι είναι το καφενείο όπου κάθε πρωί ο Μουράτης έρχεται και πίνει τον καφέ του στο ίδιο πάντοτε τραπεζάκι με τις κόκκινες καρέκλες. Ο καφές παρών, αλλά ο Μουράτης και από εδώ απών. Είναι το ταβερνάκι της γειτονιάς του. Τακτικός πελάτης, μεσημέρι βράδυ. Η πελατεία σήμερα είναι το συνεργείο μας που του έστησε καρτέρι. Μαζί με τον ταβερνιάρη και την οικογένειά του πήρε θέσεις πίσω από το δικό του προσωπικό τραπέζι με σκοπό να τον συλλάβει. Αλλά εισμάτιν, γιατί ούτε και εδώ φάνηκε. Τι και αν τα χρόνια πέρασαν, τα μαλλιά άσπρισαν και αραίωσαν και τα κιλά αυξήθηκαν. Τον αναζητήσαμε και στον ετήσιο ποδοσφαιρικό αγώνα που δίνουν οι παλέμαχοι παίχτες. Βραδυποριακός εναντίον ταλαιπωριακού. Έγραψαν το όνομά του στη χρυσή σελίδα της προοδευτικής, τότε που τη δεκαετία του 60 μεσουρανούσε. Είναι το 34ο παιχνίδι που μετέχω. Πέρυσι είχε έρθει από εδώ, μας είπαν, και μας έδωσαν μια αναμνηστική φωτογραφία που του τράβηξαν. Όταν έρχεται, προτιμάει να παρακολουθεί τον αγώνα από τις κερκίδες σαν απλός θεατής. Το μόνο που μένει είναι να δώσουμε τη φωτογραφία του στο ρεπορτάζ στην Ομίχλη ή στο φως στο τούνελ. Ίσως εκείνη τον ανακαλύψουνε. Αυτή να δώσουμε που φαίνεται και καθαρά. Okay.
Φύγες νωρίς, κομματιασμένες υποσχέσεις. Έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισε σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Βρήκες τελικά δυο τρεις κουβέντες τυπικές. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει. Ακροβασία στο κενό, τόση μοναξιά, σε πιο αστείο να χωρέσει. Τίποτα δεν ζω, να μη φαίνεται.